Χωρί οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο του μέτρου του μεταφορικού ισοδύναμου, έχουν μείνει εκατοντάδε δικαιούχοι και στην Κρήτη, καθώς οι πληρωμέ έχουν παγώσει από το δεύτερο εξάμεινο του 2022, ενώ δεν έχουν ανοίξει αιτήσει για το 2023 και 2024. Συνέπεια να επικρατεί αγανάκτηση στι τάξει των επιχειρηματιών, επαγγελματιών και αγροτών που ποντάρουν στο επίμαχο μέτρο για τη μείωση του κόστου ακτοπλοϊκής μεταφορά για προϊόντα και εμπορεύματα από και προς το νησί μα. Αυτή τη στιγμή παρουσιάζονται το φαινόμενο αυτό το να μην έχουν πληρωθεί οι επαγγελματίε οι οποίοι έχουν κάνει αιτήσει για το μεταφορικό ισοδύναμο στα νησιά, από ό,τι γνωρίζουμε, που είναι μια αρκετά μεγάλη βοήθεια. Γιατί όταν βλέπουμε καθυστερήσει για το δεύτερο εξάμενο του 2022 και για επιχειρήσει οι οποίε έχουν ξεπεράσει τι 2.000 ευρώ. Όσοι ήταν πάνω από 2.000 ευρώ και πάνω, έχει ζητηθεί από τον ΕΦΠΑΕ όλα τα δικαιολογητικά τα τιμολόγια, οι πληρωμέ, οι μεταφορέ χρημάτων μέσα των τραπεζικών λογαριασμών να ελεγχθούν προκειμένου συνέχεια να γίνουν καταβολέ. Άρα, από το 22 μέχρι σήμερα δεν έχει πληρωθεί το δεύτερο εξάμεινο που αφορά το μεταφορικό ισοδύναμο του 2022 και φυσικά δεν έχει ανοίξει η χρήση του 2023 ούτε το πρώτο εξάμεινο του 2024. Σύμφωνα με πληροφορίε, το Υπουργείο Ναυτιλία υποστηρίζει ότι υπάρχουν ενδείξει καταστρατήγηση του μέτρου που εφαρμόζεται στα νησιά καθώ εντοπίστηκαν δεδομένα πρωτοφανή σε σχέση με την υπερβολική αύξηση των αιτήσεων χρηματοδότηση σε ορισμένε κατηγορίε αιτήσεων και για τον λόγο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχο τη επιχειρήση με ετούμενο ποσό χρηματοδότηση άνω των 2.000 ευρώ βράδυ της πολιτείας. Ε, λάθος ε, έχουν πράξει και πάνε σε ελέγχους. Ε, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το δεύτερο εξάμεινο κάθε έτους ξεκινάει η τουριστική σεζόν, άρα είναι οι μεγαλύτερες οι ανάγκες για προμήθειες στα νησιά. Αυτή τη στιγμή η πολιτεία λέει ότι έχει πάει σε ελέγχους σε πάνω από 10.000 επιχειρήσεις για τα ποσά αυτά. Διαπίστωσαν, από ό,τι τουλάχιστον μάθαμε κι εμείς, ότι υπήρξαν προϋποθέσεις ενδεχομένω να κάποιοι να έκαναν καταστρατήγηση του μέτρου και να ζήτησαν ποσά που δεν δικαιούταν. Εσύ αυτό πάγωσε <coughs> όλη την Ελλάδα. Έτσι. Αυτό πάγωσε όλη την Ελλάδα, ναι. Εν πάση περιπτώσει και υπ' αυτέ τι συνθήκε θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι. Με φόντο το ναυάγιο για το μεταφορικό ισοδύναμο, επαγγελματίε τονίζουν την ανάγκη να τρέξουν οι διαδικασίε ώστε να καταβληθούν τα χρηματικά ποσά στου δικαιούχου ενώ την ίδια ώρα επαναλαμβάνουν το αίτημα για την καθολική εφαρμογή του μέτρου στο νησί μα, όπω ισχύει στι υπόλοιπε νηστοτικέ περιοχέ τη χώρα μα. Βέβαιω και είναι μια ανάσα και μεγάλη ανάσα, γιατί το τελευταίο διάστημα και ειδικά μετά το 2022, και το 2023 αλλά και το 2024, οι αυξήσει στα μεταφορικά είναι τεράστιε.